Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Όνομα, ηλικία, επάγγελμα. Λέγομαι Ευπραξία Μπαντή. Ναι. Είμαι 53. Εγώ να σας πω αυτή τη στιγμή για μένα, καταρχήν είναι μια υπέρβαση. Και μέχρι εδώ που έχω φτάσει, που σας έχω γνωρίσει, για μένα είναι νίκη. Μπράβο σου. Εσύ, καθημερινή γυναίκα, δεν είσαι, το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είμαι κλασική 53 χρονών γυναίκα. Γιατί? Είμαι μια γυναίκα που κάνει το μες. Σε ρωτάει κάτι, γιατί? Έχω κάνει ήδη μια επανάσταση. Και τώρα είμαι στην επόμενη επανάσταση. Πήρες διαζύγιο, φαντάζομαι. Ναι. Ωραία. Οπότε για μια γυναίκα στη δική μου ηλικία, της δικής μου γενιάς τέλος πάντων και από αστειεύεσαι και στη δική μου ηλικία. Και από το περιβάλλον από το οποίο κατάγομαι, νάουσα. Δεν το συζητώ. Είσαι είναι, πολύ γενναία φίλη μου. Το διαζύγιο είναι πολύ μεγάλος πόνος. Είναι πολύ μεγάλος. Δεν είσαι μια καθημερινή γυναίκα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που βολεύει τους ανθρώπους. Και εσύ έχεις τελείως ξεβολευτεί. Άρα δεν είσαι μια καθημερινή γυναίκα Ελληνίδα που ξέρουμε, όχι, που βολεύεται. Όχι. Στη μετριοπάθεια, γιατί έτσι πρέπει να κάνει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς παράλληλα σχολιάζουμε βλέποντας όλα αυτά που ετοιμάζει. Είμαστε μετριοπαθείς επαναστάτριες, να υποθέσω εγώ, έτσι, αν το κάνω μία σύνθεση με αυτά που είπε η κυρία Καγιά. Είμαι μία μετριοπαθής επαναστάτρια. Γιατί, για το διαζύγιο. Έχω πάρει διαζύγιο. Η επανάσταση, και λέει η κυρία αυτή, ότι η επανάσταση είναι ότι εγώ στη ζωή μου, στα 50 τέλος πάντων, πήρα διαζύγιο, γιατί προφανώς δεν της άρεσε, δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς τα προσωπικά της, η κατάσταση όπου ζούσε. Και η Βίκυ Καγιά της είπε ότι η μέση Ελληνίδα είναι αυτή που συμβιβάζεται και ζει μια μετριοπάθεια, μια μιζέρια. Ναι, ναι. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό, γιατί δεν είμαστε αυτή η κοινωνία. Η γυναίκα έχει αλλάξει πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο όλο. Δεν είμαστε μετριοπαθείς. Αν δεν είμαστε καλά, από κάπου φεύγουμε. Δεν είναι επανάσταση να κυνηγάς την ελευθερία σου και την ηρεμία σου, την ψυχική. Με κάποια προβλήματα είναι εδώ, λίγο στημένα σεναριακά φαντάζομαι, γιατί νομίζω ότι βλέπω σύριαλ. Ίσως εννοούσε ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή είναι μια δύσκολη συνθήκη, που όμως αποφάσισες να μπεις σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη και να ναι, το πολεμήσεις. Ναι, απλά το επανάσταση είναι ένας όρος ακραίος. Αλλά δεν είναι ούτε επανάσταση. Τώρα, δηλαδή θα είχαμε πνιγεί στην επανάσταση. Ούτε επί το πλανήτη γυναίκης είναι μετριοπαθής. Όχι, επίσης το να είσαι, δεν ξέρω πώς η κυρία Καγιά από τη θέση που βρίσκεται, που προφανώς δεν είναι η ίδια με τη δική μας, δεν ζει μια καθημερινότητα όπως ζούμε εμείς τηλεθεάτριες, γιατί την περιέγραψε με μια απόσταση και με ένα σνομπισμό. Η καθημερινότητά μας μπορεί να μην έχει παζαρέλα, μπορεί να μην έχει τέτοιες εξάρσεις. Είμαστε εργαζόμενες, έχουμε παιδιά, έχουμε πάρει τα διαζύγια μας. Για μένα ήταν και μία ήττα το διαζύγιο, δεν ήταν ακριβώς επανάσταση. Επένδυσα σε κάτι που δεν μου βγήκε. Το χρεώθηκα, okay, και έφτιαξα τη ζωή μου από εκεί και πέρα. Δεν νιώθω όμως μπουμπουλίνα. Και θεωρώ ότι είναι υποτιμητική η περιγραφή της καθημερινότητας και της μέσης Ελληνίδας. Η μέση Ελληνίδα, καταρχάς κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, δεν είναι ούτε βυθισμένη σε μια συνήθεια, ούτε έχει αφήσει τον εαυτό της να τη σέρνει η συνήθεια.